προκειμένου να τοποθετούμαστε κάθε φορά υπεύθυνα στα οικονομικά θέματα που αρχίζουν να έρχονται στις επιτροπές και στον προϋπολογισμό που θα έρθει σε λίγο καιρό. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Σταυρούλια, αν έχει ενημερωθεί, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Και συγκεκριμένα ζητάμε το ισοζύγιο γενικής λογιστικής όλων των βαθμών της 31/12/2010 του Δήμου. Θα στο καταθέσω μετά. Το ισοζύγιο αναλυτικής λογιστικής όλων των βαθμών της 31/12/2010. Πίνακα με τα δάνεια του Δήμου και του χρόνου πληρωμής τους. Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Τελάφα και όλους τους συναδέλφους ότι η διοίκηση λοιπόν, και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες αγωνίζονται με υπερέταση, μπορώ να πω, για να συντάξουν τον προϋπολογισμό του Δήμου. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού σας πληροφορώ ότι έχουμε απολογιστικά το 2010 και προϋπολογιστικά το 2011. Άραγε όλα αυτά που μου ζητήσατε θα φαίνονται με κάποιον άλλον τρόπο, γιατί εσείς μου ζητήσατε κάποια λογιστικά χαρτιά τα οποία είναι στην διάθεση οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες. Δεν έχουμε απογορεύσει την υπηρεσία σε καμία υπηρεσία να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο. Ετούτοι σας πληροφορώ ότι όλα αυτά που ζητήσατε θα είναι απολογιστικά για το 2010, προϋπολογιστικά για το 2011. Θα ήθελα να πληροφορήσω τον κύριο Λαλένη λοιπόν ότι ο Δήμος έχει την τύχη και την ευτυχία, θα πούμε, αυτόν τον καιρό να διαθέτει τους δύο μισθούς όπως προβλέπει ο κώδικας και όπως προβλέπει η συνετή εργοδοσία, είτε λέγεται Δήμος είτε λέγεται εργοδότης, λοιπόν, το έχουμε επιτύχει μέχρι ώρας και προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εάν πέσουμε, να πέσουμε τελευταίοι. Ένα όμως θα ήθελα να ζητήσω και πρώτα απ' όλα θα το ήθελα να το ζητήσω και από τους εκπροσώπους του τύπου που παρακολουθούν τη συνεδρίαση και οι οποίοι παρέχουν το λειτουργήμα στην πόλη μας να ενημερώνουν τον κόσμο. Το στίχημά μας παίζεται και θέλουμε όλη τη συμπαράσταση όλων στην απογραφή που έρχεται. Θεωρώ ότι εάν το Περιστέρι κάνει μια φυσική απογραφή και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε φυσική απογραφή. Απογραφή σημαίνει να απογραφούμε εκεί που είμαστε ο καθένας. Θα είναι πολύ καλά τα πράγματα για το Δήμο μας. Θα γνωρίζετε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε πρόμετωπο πείραμα για αυτή την περίοδο, την απογραφή. Η απογραφή είναι καθοριστικός παράγων για την οικονομική πολιτική του Δήμου και όχι της παράταξης Παχατουρίδη για μία δεκαετία. Για μία δεκαετία θα πάμε με τους αριθμούς και την απογραφή που θα προκύψει 13 Απριλίου του 2011. Θερμή παράκληση από τα μέσα επικοινωνίας και από όλους, ο κάθε ένας να απογραφεί εκεί που ανήκει, εκεί που θέλει το παιδί του να το πάει στο παιδικό σταθμό, εκεί που θέλει τον πατέρα του να πάει περίπατο, εκεί που θέλει την πόλη του να είναι καθαρή. Εμείς τουλάχιστον νομίζω λοιπόν με εισήγηση του Δημάρχου έχουν ληφθεί αρκετά δραστικά λοιπόν και έχει συσταθεί η Επιτροπή λοιπόν και θα προωθήσουμε όσο μπορούμε αυτό το εγχείρημα. Άκουσα δύο φορές το πλεονασματικό προϋπολογισμό. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι πλεονασματικός προϋπολογισμός, κύριοι συνάδελφοι, είναι ο προϋπολογισμός που κάποιος ξόδευσε λιγότερα από ό,τι είχε προϋπολογίσει, από ό,τι είχε τα έσοδά του. Είχα έσοδα... Στο προϋπολογισμό τι θα πει, άμα μας το πείτε. Έχω να πω. Έχει συγγίνει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει σύγχυση πολλές φορές. Άλλο πλεονασματικός προϋπολογισμός και άλλο το Ταμείο του Δήμου. Δεν έχει καμία σχέση το πλεόνασμα με το Ταμείο. Μου είπατε στην αρχή της συνεδρίασης ότι ήμουν ένα λεπτό. Μου είπατε ότι ήμουν διαφορετική όταν καθόμουν εκεί. Προσπαθώ. Με συγχωρείτε. Περνάει ο χρόνος. Μα δεν γίνεται έτσι. Γιατί
δυνατόν όμως, δεν είναι δυνατόν εις απάντηση του κύριε Λαλένη, είμαστε ευτυχείς. Απαντά και κρίνεται για το τι θα πει, δεν θα τις πείτε εσείς οι δηλαδή. Θέλετε να υποβάλλετε... Κυρία Πρόεδρο, μισό λεπτό. Κύριε Λαλένη, είδατε ότι προσωπικά εγώ και το γνωρίζετε μέσα σε αυτή την αίθουσα θέλω να ακούγονται τις φωνές και δεν έχω άντοχε. Όπως έχετε και εσείς, έχω και εγώ να κάτσουμε μέχρι το πρωί να το κουβεντιάσουμε. Βέβαια, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είπε κάτι ο κύριος Σταυρούλης. Ανταπατάτε εσείς. Αλλά θα πρέπει όμως και εγώ να βάλω τα πράγματα στη θέση. Και χάσαμε τον έλεγχο έτσι. Να σας πω κύριε Λαλένη, αυτό που λέτε ότι είναι υποχρέωση τα δύο μηνιάτικα. Να σας πω μισό λεπτό. Να σας πω, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Λαλένη, ότι το 2003, όταν αναλάβαμε, βρήκαμε μία επιστολή από τον πρώτο δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο οικονομικών που ζήταγε προστάτσα. 500.000 ευρώ. Προστάτζα από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σκανδαλίδη, 500.000 ευρώ. Να σας φέρω στο ερωτώμενο που έλεγε, επειδή δεν έχουμε να πληρώσουμε τα δώρα και το μισθό του Δεκεμβρίου, να μας δώσετε από το ΣΚΑΠ του Ιανουαρίου, δηλαδή καινούργια διοίκηση ήταν Ιανουάριο του 2003, να μας δώσετε προστάτζα 500.000 ευρώ για να τους πληρώσουμε. Και έτσι έγινε. Ανέλαβε τότε ο κύριος Αρβανίτης, αντιδήμαρχος οικονομικών, και το ξέρετε, τον Ιανουάριο, πήγε να πληρώσει τους εργαζόμενους του Ιανουαρίου και είδε 500.000 ότι είχατε πάρει εσείς για να δώσετε το δώρο και την ισοδοσία του Δεκεμβρίου. Δηλαδή, εμείς ποτέ δεν καθίσαμε να πούμε πού ήταν οι δύο μισθοί που έπρεπε να είναι σε άκρη. Θα σας απαντήσω στην άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.